τον πατέρα Αντώνιο να λέει ότι δεν έχει ακουμπήσει ποτέ παιδί και λέει ότι κάποιος κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Αυτά ισχυρίζεται ο ίδιος. Θα αποφάσισε να μιλήσει, όχι βέβαια ο ίδιος, δια αντιπροσώπου του. Όχι, δεν βγαίνει να μιλήσει. Τι φοβάται. Ναι, τι φοβάται. Την οργή λαού και Θεού. Αυτό φοβάται. Πάντως, να πούμε, Φίλιππε, ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων για το θέμα αυτό. Έτσι. Πρώτον, έχουμε τις έρευνες οικονομικής αστυνομίας και της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι ζήτημα χρόνου, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται θα αποκαλυφθεί ότι γινόταν ένα πάρτι στα οικονομικά. Είναι ζήτημα χρόνου να ζητηθεί άρση. Φαγωπότη. Ας έχουμε. Εγώ ξέρω τι έχω μάθει. Αναλυτικά θα ότι ακόμα θα... ότι είχε νταλαβέρια με πολιτικούς. Γράφτε τον τίτλο. Με ποιους πολιτικούς είχε νταλαβέρια. Και με βουλευτές. Ο πατέρας, πώς λέγεται, Αντώνιος, της Κιβωτού. Με ποιους πολιτικούς είχε νταλαβέρια και αλυσβερίσια. Με ποιους. Με ποιους. Έπαιρνε, λένε, και έδινε. Αλυσβερίσι, γιατί υπάρχει και φημολογία έντονη. Αλλά όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ακριβώς. Νταλαβέρια, λέει. Νταλαβέρια. Χαίρομαι να σ' ακούω. Νταλαβέρια. Ποιοι. Ποιοι πολιτικοί είχαν τέτοια νταλαβέρια και αλυσβερίσια. Αλυσβερίσια. Με τον Παντέρα, Αντώνιο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Μιλάμε εκεί για... δεν υπάρχουν οι κοργοί. Ο Predator, πώς το λέγεται. Predator. Το Predator. Το Predator. Εκεί όχι. 85 εκατομμύρια. Το Predator εκεί δεν λειτουργήσε. Από τον Αύγουστο το είχε ο κύριος Μητσοτάκης. Τον Αύγουστο λειτουργούσε σε άλλους. Ναι, ναι. Μπορούσε. Έτσι. Και δεν τον έβαλε. Μα καλά, προηγούμενη είπαμε. Καλά, του. Πήγαν αλυσβερίσια. Ναι. Ξαναλέμε, πολιτικοί είχαν αλυσβερίσια μαζί του. Ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι κερδίζανε και τι. Έτσι εδώ, κάτσε εδώ. Βρωμιά υπάρχει, φίλες και φίλοι. Πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά. Νταλαβέρια, αλυσβερίσια, πατέρας Αντώνιος. Με ποιους πολιτικούς, γιατί δεν βγαίνουν τα στοιχεία. Αυτό είναι που αναρωτιόμαστε. Ποιοι τον προστατεύαν τόσο καιρό. Αυτό και ακόμα ίσως κάποιοι. Ακόμα ίσως κάποιοι. Γιατί φαίνεται εδώ πέρα ότι μόνο, ας παραμείνει αυτός ο τίτλος μας, να μην αλλάξει. Είχαμε πριν από λίγο ότι του δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί στην τράπεζα. Ναι, και δεσμεύτηκαν λοιπόν και οι δικοί του λογαριασμοί και της πρεσβυτέρας αλλά και των συγγενών πρώτου βαθμού. Γιατί αφού τα είχαν αδειάσει πρώτα, τι έχει μείνει μέσα στο λογαριασμό. Εδώ πήγε η πρεσβυτέρα και έπαιρνε από τη θηρίδα τα λεφτά. Την πήρε όλη, τη σήκωσε όλη τη θηρίδα. Βέβαια. Η πρεσβυτέρα και ήθελε να τι έχει δεσμευτεί. Θα πρέπει να βγουν και να μας πούνε τώρα τι έχει δεσμευτεί. Οι πολιτικοί φίλοι και οι νταλαβεριτζίδες με τα λυσβερίσια του πατέρα Αντώνιου. Το προστάτευσαν όπως έπρεπε. Πρόσεξε. Φαντάσου. Πού υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν χρήματα και σε offshore εταιρείες του εξωτερικού. Ερωτώ εγώ. Σε θηρίδες άλλων τραπεζών πέραν αυτής που ήδη πήγε και σήκωσε η πρεσβυτέρα. Υπάρχουν και άλλες θηρίδες. Το θέμα δεν είναι. Υπάρχουν και λεφτά εκτός χώρας. Ποιοι κουβαλάγανε τα λεφτά. Πήγε αλυσβερίσι, ξαναλέμε, νταλαβέρια. Γιατί οι λογαριασμοί που δεσμεύτηκαν είναι μόνο οι προσωπικοί τους λογαριασμοί. Ούτε οι λογαριασμοί της Κιβωτού έχουν δεσμευτεί, καθώς πρέπει να υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν ότι κάποιοι πολιτικοί έβαζαν πλάτη σε επιχειρηματίες, δώσε χρήματα στην Κιβωτό και πέραν λίγο ποσοστό. Έτσι ακούγεται. Έτσι έφτασε στα αυτιά μου. Του ελέγξουν οι αρχές αυτό. Δηλαδή, επειδή ήταν τότε πολιτικός, έπαιρνε τότε βιομήχανο της περιοχής του, που ήταν και λίγο βρώμικος και λίγο λερωμένος κάποιες φορές. Πήγαν καθαροί βέβαια. Πήγαν και καθαροί. Και πολύ καθαροί. Άλλοι πήγαν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να τα έχουν καλά με τις κυβερνήσεις. Θέλουν να τα έχουν καλά με τους πολιτικούς. Να σου πω, πρέπει να βοηθήσουμε εκεί. Πρέπει να βοηθήσουμε εκεί. Σε παρακαλώ, δωρεά στον πατέρα Αντώνιο. Γινόταν η δωρεά. Λένε οι δικές μας πληροφορίες, οι ψήθυροι που φτάσει στα αυτιά μας. Και μετά απευθύνεται το ποσοστό. Για κάτι 50-50 έχω ακούσει. 50-50. Θυμίζει σε κάποιους αυτό που λέω. Σε κάποιο πολιτικά πρόσωπο θυμίζει κάτι το 50-50. Θυμίζει κάτι το 50-50.
Για να το λέω και σε όλους σας λέω. Το 50-50 θυμίζει κάτι σε κάποιους πολιτικούς. Με τα ταραβέρια αυτά. 50-50. Μάλιστα. Τι γίνεται. Πάντως μιλάμε για ένα φιλοξενεί η κύβωτος του κόσμου, γιατί υπάρχει, είναι ένα ερώτημα και αυτό, διότι υπάρχει αναντιστοιχεία βάσει των στοιχείων που έχει δώσει η κύβωτος και με αυτά τα στοιχεία που έχουν βρει μέχρι τώρα οι αρχές. Ναι, γιατί θα πω ότι η κύβωτος δηλώνει ότι φιλοξενεί 500 παιδιά στα επίσημα έγγραφα, ενώ δηλώνει μάλλον ότι φιλοξενεί 500 παιδιά και στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονται 136 μόνο. Εγώ δεν ξέρω τι έχουν γίνει τα 85 εκατομμύρια ευρώ ένα το κρατούμενο που έχουν εισπράξει μόνο από δωρεές. Και ποια είναι αυτά τα μαύρα και πού είναι αυτά τα μαύρα βιβλία δωρεών ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν και έδιναν 200, 500, εγώ σου λέω, Ζήφα, άκουσε, αυτά είναι του Πλού Κοσμάκη που το έδινε επίσης με την αγάπη του για να βοηθήσει ένα έργο το οποίο θεωρητικά γινότανε. Εδώ ξαναλέμε, η μεγάλη αποκάλυψη και το σκάνδαλο που αποκαλύπτουμε είναι ότι μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το οποίο έφευγαν από πολύ γνωστούς Έλληνες επιχειρηματίες μετά τα τηλεφωνήματα πολιτικών προσώπων, του ξαναλέω, πολιτικών προσώπων, για να δουν χρήματα εκεί. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι υπήρχε το σύστημα 50-50. Σου φέρουν 50% κρατάει κυβωτός, 50 μου δίνει σε μένα, στον πολιτικό, στον ταραβερετζή. Έτσι γίνονται στα Λισβερίσια. Πολύ όμορφε δουλειέ. Καταλάβατε. Παστρικέ που λένε. Έτσι γίνονταν η δουλειά, από ό,τι φαίνεται. Και ο ίδιος επιμένει βέβαια ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι υπάρχει κάτι. Περίμενε, λέει, δεν έχει σχέση με τι πράγμα. Με την σεξουαλική παρενόχληση. Δεν έχει ακουμπήσει. Για τις παρενόχλησεις, δεν είπε και τα υπόλοιπα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και για τη βία στα παιδιά. Έτσι. Εκεί λέει ο πατέρας Αντώνιος δεν έχει σχέση. Δεν είπε τίποτα για τα οικονομικά. Δεν είπε τίποτα για τα οικονομικά. Πατέρα Αντώνιο, μίλα! Σε ποιους τα φέρνανε και ποιοι τα παίρνανε. Μίλα επιτέλους. Γιατί στο τέλος τα στοιχεία θα βγούνε. Με σπίτι στη Βραβρώνα, με σπίτι στην Ερέτια. Θα βγούνε τα στοιχεία, όχι κύριε Τζι, δεν λέω για αυτά. Δεν λέω για αυτά τα στοιχεία. Λέω για τα στοιχεία τα οποία θα βγούνε. Τα στοιχεία τα οποία θα βγούνε για τα Λισβερίσια. Έρχονται, ο Σολούπο. Ο Σονούπο θα βγούνε και θα έχουμε πολιτικό σεισμό. Κάτι ξέρεις, τότε πολύ συγκεκριμένο και τέλος. Θα γίνει πολιτικό σεισμός, καναλέω. Για τα ταραβέρια, τα Λισβερίς και τον πατέρα Αντώνιου. Γιατί δεν βγαίνουν να τα πούνε τα υπόλοιπα κανάλια και δεν μιλάνε. Γιατί δεν βγαίνουν να τα πούνε. Έχουν στοιχεία και το ξέρουνε. Γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουνε. Γιατί το θέμα παίζει όπως θέλουν να παίξει. Γι' αυτό. Γιατί θέλουν να παίξει το θέμα όπως τους συμφέρει να παίξει. Και κάποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν μέχρι και τους χαρακτήρες των παιδιών αυτών που βγαίνουν ή των παιδαγωγών και μιλάνε. Βγαίνει συγκεκριμένα ένα άτομο εδώ και 4 ημέρες, αδερφός τρόφιμης και πρώην τρόφιμος ο ίδιος, και συνεχώς βάλει κατά όσων μιλάνε κατά Τζίφα, του πατήρ Αντώνη. Ο κάθε ένας θα πει ό,τι θέλει και έχει το δικαίωμα να πει. Δεν αμφισβητώ. Μην αλλοιώνεις το θέμα. Αλλοιώνεις, κύριε Τζίφα. Γιατί. Γιατί εδώ μιλάμε για τους πολιτικούς ταραβεριτζίδες με τα Λισβερίσια και τις μαύρες βαλίτες με τα χρήματα. Και πας και αλλοιώνεις το θέμα. Όχι, κύριε Τζίφα. Δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι της αλλοίωσης του ρεπορτάζ. Εδώ θα πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Μαύρες βαλίτσες φεύγανε με λεφτά. Μαύρες βαλίτσες με λεφτά φεύγανε. 50-50 ξαναλέμε. Και εσύ πάλι το πας σε κάποιον που λέει για να υποβαθμίσει τις καταγγελίες. Εδώ είναι ένα άλλο μισθό ζητούμενο. Έχουμε φύγει από αυτά τα ζητούμενα. Φαντάζομαι. Πάμε στη βόμβα που έχει σκάσει. Υπήρχαν πολιτικοί ταραβεντζίδες, ξαναλέμε, με αλυσβερίσια. Πέραν επιχειρηματίες και λέγανε, θα δώσεις εκεί αυτό. Έτσι κάναν τη δουλειά
για να δικαιολογεί και ο επιχειρηματίας την ενίσχυση σε πολιτικά πρόσωπα. Έτσι γινόταν το παιχνίδι. Ας βγει ο πατέρας Αντώνης να πει. Ναι. Γιατί αρχίζουν και μιλάνε κάποιοι. Ποιοι? Αυτοί που τα δώσανε. Αυτοί που τα δώσανε μιλάνε. Έχουν αρχίσει και τα λένε. Και φωτογραφίζουν και ξεκαθαρίζουν και λένε και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Έτσι γινόταν η δουλειά. Μπίζνα. Μπίζνα. Μπροστάρης ο παπάς που ήθελε να κάνει και το είχε γίνει και γεωγραφία κιόλας. Ναι, ναι. Που του κάνει και τα γεωγραφία του. Αυτός το ζήτησε. Βέβαια. Ναι, ζήτησε να κάνει τον Νόε. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Δείτε τον. Αυτό. Δείτε τον. Και πίσω αριστερά είναι η πρεσβυτέρα αυτή που βλέπετε να κρατάει τρία παιδιά στην αγκαλιά και της. Ποιο εκεί, ξέρεις ποιος είναι. Οι πολιτικοί με τις βαλίτσες που να πάρουν τα λεφτά. Α, είναι αυτοί πάνω στα άλογα, ε. Κατάλαβες, εκεί. Κατάλαβες, έτσι πηγαίνανε. Είναι οι μόνοι που έχουν τσέπες. Κατάλαβες. Γιατί τα παιδάκια δεν φαίνεται να έχουν τσέπες. Κατάλαβες, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν βγαίνει κανένας δυστυχώς να τα πει. Μπροστινός ο παπάς σε πολλές συναλλαγές δωρεών με πολιτικά πρόσωπα. Θα το φωνάζουμε και το λέμε. Θα πρέπει να κληθούν κάποιοι και να δώσουν απαντήσεις. Καιρό τώρα θα έπρεπε να είχαν κληθεί. Πολύ. Γνωρίζανε. Είχες... Ξέρανε. Καλύπτανε. 10 καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη. Υπήρχαν. Ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Αχ, Παναγιά μου, τι τραβάμε. Τι γίνεται. Τι λέμε και τι ακούμε. Τι γίνεται, δυστυχώς. Τι γίνεται. Πες. Και βλέπουμε πρόσωπα τα οποία την έχουν κάνει μια φράπηδηματάκια, πολιτικά πρόσωπα, γιατί φοβούνται ότι θα σκάσει και αυτή η αποκάλυψη. Τρέχουν πανικόβλητοι. Μη μαθευτεί το παραμικρό. Θα είναι ένα νέο πλήγμα στους πολιτικούς της χώρας. Έτσι. Στους βρώμικους, από ό,τι φαίνεται, πολιτικούς της χώρας. Γιατί δεν υπάρχει καθαρότητα. Υπάρχει βρωμιά. Υπάρχει βρωμιά. Υπάρχει βρωμιά. Θα τα πούμε ξανά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και μετά και αργότερα. Καθημερινά. Να ξυπνάει ο κόσμος για να βλέπει ότι γίνεται. Γιατί ο κόσμος είναι ξύπνιος, προσπαθούν κάποιοι να μας δώσουν κουτόχορτο όμως. Δεν πάει άλλο. Αλλά ο κόσμος έχει ξυπνήσει ο κόσμος. Πάντα ξύπνιος ήταν και έχει ξυπνήσει ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πάμε λίγο να διασκεδάσουμε.